Δεν θα κάνω. Σε ποια αντιψυχή, ρε παιδί. Ποια αντιψυχή μου, ρε παιδιά, βλέποντας αυτή τη εικόνα. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πώς νιώθετε εσείς, δεν ξέρω. Ποια αντιψυχή μου. Αντί να τους πάμε στα κατοίκητα νησιά να αποσυμφορήσουμε το νησί αυτό, την υπηρετική Ελλάδα, να σηκωθούν να φύγουν οι Σομαλοί και οι Πακιστανοί από τη χώρα μου. Όλοι τους αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τη χώρα μας. Να φύγουν, γιατί παράνομα ήρθαμε χωρίς χαρτιά, ήρθαμε τέτοιου κατάρου εδώ πέρα. Και ψήφισε σήμερα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Μέρα 25, πλην ημών, πλην της ελληνικής λύσης, νόμο και χαίρετο Μηταράκης, με τον οποίο τα ασυνόδευτα, λέει παιδιά, δεν θα πηγαίνουν ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα για διασταύρωση. Απίστευτα πράγματα. Και όταν μιλάμε για ασυνόδευτα, μιλάμε για 17χρονα, 16χρονα, 19χρονα, 20χρονα. Τελειώσανε, επικισμός κανονικός, τα κόμματα τα υπόλοιπα ήταν υπέρ. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Και με εξοργίζει και το λέω αβίαστα. Και πάμε στην ουσία τώρα του Σκοπιανού. Επειδή πολλά λέθηκαν με τη Βουλγαρία, θα σα εξηγήσω λοιπόν τι πραγματικά ζητάνε οι Βούλγαροι από τα Σκόπια και γιατί βάζουν βέτο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι. Σα το έχω αναφέρει ακροθυγώς πριν μερικού μήνε ότι η Βουλγαρία ποτέ δεν απεμπόλησε τη διεκδίκηση τη Τράκη και τη Μακεδονία ελληνική. Ποτέ. Ποτέ. Όταν λέω ποτέ το εννοώ. Επειδή δύο αιώνες οι Βούλγαροι, από τότε που φτιάξαν ένα κράτος ή ένα έθνος, γιατί δεν είναι έθνος οι Βούλγαροι, μην κορυδευόμαστε. Οι κανονικοί Βούλγαροι είναι αρχαίοι Θράκες, είναι ελληνικό φύλλο. Έλληνες και λύσεις, όμως και Αλβανοί. Ελληνικό φύλλο. Αργότερα θα κάποιοι Σλάβοι, λίγοι Δάκες, κάτι εξισλαμισμένοι τουρκογενείς κτλ. Έγινε ένα κράτος μοσαϊκό. Ποτέ όμως δεν ξέχασαν οι κομιτατζίδες αυτοί, γιατί οι κομιτατζίδες ήταν, η Μακεδονία. Πραγματικός λοιπόν γεωπολιτικός σεισμός στο μικροσκόπιο της γειτονιάς μας. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί που όλα θύμιζαν ότι όλα πηγαίνουν καλά και νόμιζαν το πολιτικό σύστημα πως τελείωσε με τα Σκόπια, ήρθε η Βουλγαρία και δείχνει πως ασκείται σοβαρή εξωτερική πολιτική. Ενώ ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν θέτει βέτο αλλά παρακαλάει τον Μακρόν να αποσύρει το βέτο για τα Σκόπια, βγαίνουν οι Βούλγαροι μπροστά και θυμήθηκαν πως δεν υπάρχουν Μακεδόνες και μακεδονική γλώσσα. Όχι επειδή αγαπούν την Ελλάδα φυσικά. Όχι. Προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση και επιρροή στα Νότια Βαλκάνια η ψόφια εδώ για δεκαετίες Βουλγαρία. Δηλαδή θέλει η ψόφια Βουλγαρία να αποκτήσει ισοτικό χώρο. Η στρατηγική της όφιας ήταν πραγματικά μεγαλοφύης. Άφησαν την Ελλάδα να εκτεθεί, να κάνει η Ελλάδα, να το πω ευθέως, έτσι, τα χατήρια των ξένων με το εισβάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτό έκανε με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Δημοκρατία η Βουλγαρία. Άφησε εμάς να εκτεθούμε. Και να χαρίσει δια της πλαγιάς οδού μακεδονική ταυτότητα η Ελλάδα Σκοπιανός. Στη συνέχεια οι Βουλγαροί παρενέβησαν σε μια φαινομενικά σήμαντη λεπτομέρεια. Τον προϊοντισμό της γλώσσας. Ο Μπορισόφ έγραψε τα παλιά του τα παπούτσια και τη Μέρκελ και τους Αμερικανούς. Γιατί ο Μπορισόφ ξέρει ένα πράγμα. Μπλοκάρονταν τους Σκοπιανούς στον δρόμο μας στην Ευρώπη μέχρι ότου αξιοποιηθούν και ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του. Αυτό σημαίνει περήφανη εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος μιας χώρας. Όχι σαν τον δικό μας που τους λέει σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω, σαν τα κάνει στεριέ. Θέλει εδώ, θέλει μπουλντόκ. Θέλει ροτβάιλερ. Το βλέπετε πως είναι ο Μπορισόφ. Σαν ροτβάιλερ. Δείτε τον. Δύο μέτρα, πρώην μαφιόζος βέβαια, με πάρουμε συνήθεια κτλ. Αλλά ο άνθρωπος είναι μουράτος. Βάλτε δίπλα τον Τσίπρα, βάλτε δίπλα τον Μητσοτάκη, καταλάβετε. Θέλει ρε παιδί μου έτσι. Φυσικά κανένας δεν τόλμησε να του πει τι, γιατί, για ποιο λόγο προβάλλεις επιχείρημα που ξεκίνησε τον πόλεμο, τη γλώσσα, ούτε η Γερμανία, ούτε κανένας άλλος. Δεν είναι
Μισό λεπτό είπε, σταματήστε να παρεμβαίνετε. Δεν ενοχλείται καθόλου με τον γεωργικό προσδιορισμό. Όχι. Ο γεωγραφικό προσδιορισμό δεν ενοχλεί του Βουλγάρου. Όχι. Διότι εξυπηρετεί του δικού σκοπού. Θεωρούν όμω ότι οι συλλαβικέ πρόλευσε κάτι των Σκοπίων έχουν βουλγαρικέ ρίζε. Αυτό πιστεύει ο Μπορισόβ. Και οι γλώσσε που μιλούνται βουλγαρικά και το ιδίωμά του. Τι θέλει λοιπόν στα πλαίσια του πανβουλγαρισμού των εξαρχικών του 20ου αιώνα, σου λέει για τη Βουλγαρία οι Μακεδόνε είναι Βούλγαροι. Οι Σκοπιάνοι λοιπόν θέλουν να λέγονται Μακεδόνε, δεν μα ενοχλεί. Αλλά δεν μπορούν να έχουν γλώσσα και ταυτότητα. Γιατί είναι Βουλγαρική. Και έτσι μπορεί να έχει ζωτικό χώρο, σου λέει η Βουλγαρία πανέξυπνα. Τι θέλει να κάνει, φίλε και φίλοι. Ουσιαστικά αυτό που κάνει και αυτό που λένε οι Βουλγαροί είναι, το πω με απλά λόγια, χαμένα αδέρφια. Τα χαμένα του αδέρφια. Αυτό θέλουν. Που χάθηκαν, λέει, λόγω του κομμουνισμού από τον Τίτο. Πιστεύουν δηλαδή ότι οι Σκοπιανοί είναι αδέρφια του. Με το επιχείρημα αυτό σε μερικά χρόνια θα επιστρέψουν στο όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας. Εδώ είμαστε. Δεν μας υπέρουν τα όσα οι Βουλγαροί κάνουν, πιστέψτε με. Μας βάζουν όμως τα γυαλιά για το πώς ασκείται εξωτερική πολιτική. Τώρα σπέρνει η Βουλγαρία για τις μεταχρονολογημένες διεκδικήσεις της. Που είναι και προχρονολογημένες. Από τον 20ο αιώνα, έτσι, στον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το καταλαβαίνετε. Βγάλαμε τα μάτια μας με το ΣΥΡΙΖΑ, του ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι άνοιξαν τον ασκό του αιώλου και έρχονται και δύσκολες στιγμές. Να χαίρεστε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία, όλες οι Μακεδόνες οι βουλευτές, οι πλεξαχίλιαρου και τεφταχίλιαρου που σε χάσαν τη Μακεδονία. Να ντρέπεστε όμως για τα ψέματα που λέτε τους ψηφοφόρους. Ντροπή σε όλους σας. Ντροπή σας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.